Hello guys, Carfix εδώ και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη βιντεάρα Autovlog σήμερα και θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι για να απαντήσουμε στο Track Challenge στην πρόκληση που έκανε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος με το πολύ όμορφο και γρήγορο κόκκινο εύωτο. Τώρα οι περισσότεροι από εσάς πιθανόν να μην ξέρετε γιατί μιλάω, είστε και μικροί περισσότεροι λόγω ηλικίας δεν ξέρετε ποιος είναι ο Κωνσταντίνος, οι πιο παλιοί ξέρουμε ποιος είναι, όσοι δεν ξέρετε πηγαίνετε από κάτω στην περιγραφή. Πατήστε στο link, έχω βάλει link από το βιντεάκι του Κωνσταντίνου που έχει κάνει την πρόκληση για να μην παίζουμε χαλασμένο τηλέφωνο. Δείτε τι είπε ο Κωνσταντίνος, δείτε την πρόκλησή του και κάντε και ένα subscribe στο κανάλι του, γιατί πραγματικά παιδιά θα σας εξηγήσω και αργότερα το λόγο, αλλά αξίζει να έχουν subscribe τέτοια κανάλια σαν του Κωνσταντίνου. Τι θέλω να πω τώρα με αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ προσωπικά που ένας άνθρωπος σαν τον Κωνσταντίνο έκανε κανάλι στο YouTube και ξεκίνησε τα Autovlog. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί ο Κωνσταντίνος είναι ένας άνθρωπος παλιός στο χώρο, γνώστης πάρα πολύ και του αυτοκινήτου και της κόντρας, ακομπλεξάριστος, και είναι πάρα πολύ θετικό που τέτοιοι άνθρωποι κάνουν YouTube και Autovlog, γιατί πραγματικά παιδιά είναι από τους λίγους που μπορεί να σας μεταφέρει γνώση και τεκμηριωμένες απόψεις, αντικειμενικές απόψεις, σωστές, χωρίς κόμπλεξ κτλ. Κτλ. Θα ρίξω λίγο κακία τώρα και θα πω ότι ο λόγος που χαίρομαι υπερβολικά και αυτό είναι ρε παιδιά, γιατί έχει γεμίσει σαβούρα το YouTube. Okay. Δεν το λέω με κακοπροαίρετα, αλλά πρέπει να γίνω λίγο κακός. Είναι η άποψή μου, μπορείς να έχετε διαφορετική άποψη, αλλά η δική μου άποψη είναι ρε μάγκες ότι πραγματικά το ελληνικό YouTube με θέμα το αυτοκίνητο έχει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα οι οποίοι είναι άκυροι. Δεν έχουν γνώση πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν σας προσφέρουν με τα βίντεο τους κάποια γνώση και κάποια, πώς το λένε, κάποιες απόψεις σωστές. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το αυτοκίνητο στο YouTube και αν τους βάλεις δίπλα-δίπλα ένα turbo και ένα δυναμό, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποιο είναι τι. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν 150 και 200.000 subscribers. Εγώ αυτό το θεωρώ λάθος. Οπότε χαίρομαι που ένας άνθρωπος σαν τον Κωνσταντίνο, που οι απόψεις μας συμβαδίζουν πάρα πολύ, έχουμε πολλές κοινές απόψεις και γουστάρω πολύ τις απόψεις του, έγινε YouTuber και κάνει Autovlog. Γιατί άλλος ένας άνθρωπος που θα σας προσφέρει γνώση και θα κάνει αυτό που θέλουμε κι εμείς να κάνουμε. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν βίντεο στο YouTube, παιδιά, και απλά κάνουν καγκουριές και παίρνουν views. Αυτό για μένα δεν είναι, πώς το λένε, δεν είναι κάτι το οποίο έχει να σας προσφέρει. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντρίκιος, είναι σωστός, έχει τεκμηριωμένες απόψεις και δεν είναι κουμπλεξικός, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρχει στο YouTube. Πολλοί από εσάς σε προηγούμενα βίντεο, σε σχόλια, σε ερωτήσεις, σε μηνύματα μου έχετε πει πάρα πολλές φορές: γνωρίζεις το ένα κανάλι, γνωρίζεις το άλλο κανάλι, γνωρίζεις το παράλληλο κανάλι. Και σας έχω πει σαν Γιώργος ότι παιδιά δεν παρακολουθώ τους υπόλοιπους YouTubers που ασχολούνται με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχω τον χρόνο να το κάνω. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μου κινεί εμένα το ενδιαφέρον προσωπικά στα βίντεο του ώστε να κάτσω να ασχοληθώ και να τα δω. Ο Κωνσταντίνος μου κίνησε το ενδιαφέρον, μ' άρεσαν τα βίντεό του και έχω δει τα περισσότερα από τα βίντεό του. Καινούργιο καναλάκι λοιπόν ο Κωνσταντίνος και θα το ξαναπώ 10 φορές, πηγαίνετε και στηρίξτε τον, κάντε του like, κάντε του subscribe και μεγαλώστε το κανάλι του γιατί είναι ωραίος, έχει κάνει ήδη ωραία βίντεο και έχει ωραίες απόψεις και ωραίες ιδέες για το μέλλον. Μία από αυτές τις ωραίες ιδέες λοιπόν ήταν αυτό, το Track Challenge. Αυτό που πρότεινε λοιπόν ο Κωνσταντίνος είναι να μαζευτούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτοκίνητα στο YouTube, με Autovlog κτλ. Και να κάνουμε μια φιλική κόντρα. Τώρα θα μου πείτε, πού πας ρε καραμήτρο να τα βάλεις με το Evo, το πιστόλι που είναι τόσα άλογα. Θα φάτε σκόνη όλοι. Και ναι, παιδιά, έχετε δίκιο. Όλοι οι YouTubers που ασχολούμαστε με αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, κανένας δεν έχει αυτοκίνητο όσο δυνατό είναι του Γιώργου, τόσο στημένο με τόσα λεφτά πεταμένα πάνω του και τόσο γρήγορο. Οπότε θεωρητικά σε μια κόντρα όλοι θα φάμε σκόνη. Δεν έχει να κάνει αυτό όμως και θα σας πω γιατί το λέω. Στο post που έκανε ο Γιώργος στην ομάδα, ο Γιώργος συγγνώμη, στο post που έκανε ο Κωνσταντίνος στην ομάδα του στο Facebook και στην κοινότητα του YouTube, μπήκα και εγώ και σχολίασα τι είπα, αυτά που ήθελα να πω τέλος πάντων, θα σας τα πω και μετά. Αλλά είδα πάρα πολλά σχόλια ρε παιδιά από εσάς που αρχίσατε ήδη να σφάζεστε. Ο ένας θα σε πατήσει γιατί έχει Evo, ο άλλος θα σε πατήσει γιατί έχει VAG, ο τρίτος θα σε πατήσει γιατί έχει Honda, ο άλλος θα σε πατήσει γιατί έχει ρότορα, το αμάξι του Γιώργου είναι καλύτερο, όχι το αμάξι του Κωνσταντίνου είναι καλύτερο, όχι το αμάξι του Resurrection είναι καλύτερο και γενικώς αρχίσατε να σφάζεστε.
Εμένα δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα και είναι πολύ λάθος, παιδιά. Γιατί πραγματικά η ιδέα του Γιώργου και όλο αυτό το πράγμα δεν γίνεται για να βγάλουμε κανένα πρωταθλητή. Δεν γίνεται για να βγάλουμε το κυπελούχο πιο γρήγορο dragster άνθρωπο YouTuber της Ελλάδας. Okay. Αν θέλαμε να βγάλουμε το πιο γρήγορο YouTuber της Ελλάδας, θα παίρναμε όλοι από ένα draggy, θα πατάγαμε μία φορά μόνοι μας, θα φτιάγαμε μια λίστα ποιος έκανε τον καλύτερο χρόνο και θα βγάζαμε τον νικητή. Δεν γίνεται γι' αυτό όλο αυτό το πράγμα. Όπως είπε και ο Γιώργος και όπως συμφωνώ και εγώ, όλο αυτό το πράγμα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, συγγνώμη, μπερδεύομαι συνέχεια. Όπως είπε ο Κωνσταντίνος, όπως είπαν και άλλοι YouTubers και όπως λέω και εγώ, αυτό το πράγμα γίνεται για να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί, οι YouTubers, να ενωθεί η κοινότητα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να σας δώσουμε υλικό και να δείτε αυτοκίνητα σε διαφορετικά στάδια βελτιωμένα από διαφορετικές εταιρείες, άλλα Japan, άλλα Vanga, άλλα Rotores, άλλα Ιταλικά, άλλα πισωκίνητα, άλλα μπροστινοκίνητα, άλλα τετρακίνητα, με διαφορετικά στάδια βελτίωσης στο καθένα, άλλο βελτιωμένο στο μοτέρ, άλλο βελτιωμένο εμφανισιακά, άλλο βελτιωμένο παντού. Αυτός είναι ο στόχος. Να κάνουμε ένα ωραίο υλικό, να ανταλλάξουμε απόψεις, να σας δείξουμε πολλά και διαφορετικά αυτοκίνητα. Και στο δικό μου το μυαλό τουλάχιστον, ο απότερος σκοπός είναι όλη η κοινότητα να είναι ενωμένη και αγαπημένη. Χωρίς διαμάχες, χωρίς αυτή τη βλακεία του μόνο Vag ή μόνο Honda ή μόνο Japan και τέτοιες μαλακίες, να το πω έτσι. Γιατί όλοι αγαπάμε ένα πράγμα, ρε παιδιά. Αγαπάμε το αυτοκίνητο, αγαπάμε την ταχύτητα, αγαπάμε τη βελτίωση. Οπότε, εν ολίγης, για να μην μακρηγορώ, αυτή είναι η πρόταση του Κωνσταντίνου. Πιστεύω πως δεν παρεμήνευσα κάτι και σας τα πω όπως είναι τα πράγματα. Μπείτε, θα ξαναπώ στο βίντεο, δείτε όλα όσα είπε ο Κωνσταντίνος και πόσο ωραία έκανε την πρόκλησή του. Και από ό,τι είμαι σε φάση να ξέρω, είναι πολλοί αυτοί που έχουν δεχτεί ήδη την πρόκληση. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει όλο αυτό, θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, απλά δηλώνουμε τη συμμετοχή μας όλοι για το ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό. Και θα το δούμε στο μέλλον πώς θα τρέξει και πού θα το κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και λεπτομέρειες. Σημασία έχει ότι θα βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να πιστεύω και πιστεύω. Και χαίρομαι πάρα πολύ για όλη αυτή την ιδέα που πέταξε ο Κωνσταντίνος και μπράβο του και μαγιά του και βλάκες εμείς όλο αυτόν τον καιρό. Οι υπόλοιποι YouTubers, το λέω έτσι χήμα βλάκες, που δεν σκεφτήκαμε κάτι τέτοιο και χρειάζονταν να έρθει ένας καινούριος YouTuber να μας το σφινώσει στο μυαλό αυτό το πράγμα και να το τρέξουμε. Μαγιά του λοιπόν του Κωνσταντίνου, ωραίος, και πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά μάγκες μου εμένα και το κανάλι μας και τη συμμετοχή μας σε όλο αυτό το πράγμα, ξέρετε ήδη, εσείς που παρακολουθείτε, ότι το Ιμπιζάκι, που είναι και το αυτοκίνητο το οποίο είναι το επίκεντρο, ας πούμε, του καναλιού του δικού μας και μπορεί να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο, δεν είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Ξέρετε ότι είναι σε περίοδο αναβάθμισης, ότι έχει πρόβλημα στο μοτέρ, ότι είμαστε στη φάση που το λύνουμε για να το φτιάξουμε. Οπότε, αν όλο αυτό το πράγμα γίνει σύντομα, δυστυχώς το Ιμπιζάκι και εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε. Τώρα δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει. Μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, σε πέντε και το Ιμπιζά να είναι έτοιμο. Αλλά εγώ απαντάω με το σημερινό δεδομένο. Απαντάω με το τι ισχύει τώρα. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, παιδιά, εγώ δεν έχω αυτοκίνητο να συμμετέχω σε όλο αυτό, γιατί το Ιμπιζάκι μας είναι λυμένο. Αυτό το είπα και στον Κωνσταντίνο και σε προσωπική συνομιλία που είχαμε μεταξύ μας, αλλά το είπα και δημόσια στο post που έκανε, για να είμαι ξεκάθαρος προς όλους και να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα, εγώ έχω να κάνω μια πρόταση, την οποία την κάνω και προς τον Κωνσταντίνο και προς εσάς, αλλά και προς όλους τους υπόλοιπους YouTubers που θα συμμετέχετε, και θέλω να την ακούσετε και να την σκεφτείτε και να τη δεχτείτε, αν γουστάρετε αυτή την πρόταση. Η αρχική ιδέα του Κωνσταντίνου, και όπως μου το μετέφερε και εμένα στη συζήτηση που κάναμε, ήταν ο κάθε YouTuber να συμμετέχει με το αυτοκίνητό του. Δεν έχει νόημα ο καθένας μας να φέρει ένα αυτοκίνητο φίλου, ένα αυτοκίνητο γνωστού, ένα αυτοκίνητο του μηχανικού του, της γκόμενάς του, δεν ξέρω κι εγώ ποιου. Γιατί όλη η φάση είναι εδώ, μεταξύ μας να το κάνουμε, με τα αυτοκίνητά μας και με τα αυτοκίνητα που ξέρετε όλοι εσείς. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά λοιπόν έχουν αυτή τη δυνατότητα, εγώ δεν την έχω. Γι' αυτό ζητάω από εσάς, ζητάω από τον Κωνσταντίνο, ζητάω και από τους υπόλοιπους YouTubers που θα συμμετέχουν να κάνουν μια μικρή εξαίρεση για εμένα, για το κανάλι Car Freaks, και να μας επιτρέψουν να φέρουμε ένα άλλο αυτοκίνητο σε όλη αυτή την κόντρα. Και θα μου πείτε τώρα, είναι δίκαιο ρε φίλε, οι άλλοι γιατί να φέρουν τα δικά τους και εσύ να φέρεις ένα ξένο. Παιδιά, είναι και άδικο να μην συμμετέχω εγώ. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι άδικο. Δεν θέλετε όλοι να συμμετέχω σε αυτό? Τουλάχιστον οι δικοί μου subscribers δεν γουστάρετε να συμμετέχω σε αυτό. Εγώ λοιπόν είχα την εξής ιδέα, παιδιά.
υπάρχει αυτοκίνητο πολύ καλού μου φίλου, το οποίο είναι ίδιο με το δικό μου. Μιλάω για ένα Ibiza 2006 μοντέλο, FR, 20 βάλβιδο, με την ίδια ακριβώς βελτίωση που, έχει, που είχε μάλλον, γιατί τώρα του λύνουμε, το δικό μου αυτοκίνητο, στα ίδια άλογα. Και μάλιστα για του λόγου του αληθές, λίγο καιρό πριν μείνει το Ibiza, κάναμε ένα πατηματάκι με το φίλο αυτόν, γιατί είναι πολύ καλός φίλος και συμπατριώτης. Και παιδιά, βγήκαμε κόπιες. Βγήκαμε κόπιες, πραγματικά. Για την ακρίβεια, βγήκα εγώ μισό αυτοκίνητο μπροστά. Αυτό που μόνο του σας λέω ότι τα αυτοκίνητα είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Και δεν μιλάω. Η μόνη διαφορά, για να πω την αλήθεια, η μόνη διαφορά που έχουμε είναι ότι εγώ έχω μπλουκιά και αυτός δεν έχει. Κατά τα άλλα, μιλάμε για το ίδιο αυτοκίνητο, τα ίδια κυβικά, το ίδιο στάδιο βελτίωσης, τα ίδια ανταλλακτικά, την ίδια υποδύναμη και τις ίδιες επιδόσεις στον δρόμο. Οπότε θα ήθελα, αν μου το επιτρέψουν και τα παιδιά, να φέρω αυτό το αυτοκίνητο σε ένα αντικαταστάτη. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο δίκαιο για όλους μας και για μένα, για να συμμετέχω και να περάσουμε ωραία, και για τους υπόλοιπους, γιατί θα φέρω ένα αυτοκίνητο ίδιο με το δικό μου, δεν θα φέρω κάποιο διαφορετικό. Και μην νομίζω ότι δεν έχω τη δυνατότητα, φυσικά και την έχω. Έχω πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος έχει Ibiza 3071, Gen 2, 500 άλογα τροχό, και θα μπορούσα να πάρω αυτό, ας πούμε, και να πάω. Ή θα μπορούσα να πάρω κάποιο άλλο. Να ζητήσω δηλαδή να το πάρω και να πάω. Δεν θέλω. Θέλω να πάω τίμια με ένα αυτοκίνητο ίδιο με το δικό μου, αφού το δικό μου δεν είναι έτοιμο, με ίδιες επιδόσεις κτλ. Και να μπορούμε να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα όμορφα και ωραία, με ένα ωραίο αποτέλεσμα, χωρίς να αλλάξει το αποτέλεσμα σε σχέση με το αν θα πήγαινα με το δικό μου αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν θα το δεχτούν οι υπόλοιποι και ο Κωνσταντίνος. Μακάρι να το δεχτούν. Σε περίπτωση που δεν το δεχτούν όμως, κανένα πρόβλημα, καμία κακία από μένα. Εννοείται πως θα στηρίξω όλο αυτό το εγχείρημα, ακόμα και χωρίς να συμμετέχω. Αν δεν τα βρούμε και δεν συμμετέχω, θα το στηρίξω ακόμα και αν δεν φαίνομαι στην κάμερα. Από μένα λοιπόν, παιδιά, είναι ναι, challenge accepted. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα με το αυτοκίνητο, ελπίζω οι υπόλοιποι να δεχτούν. Αν δεν δεχτούν, πάλι challenge accepted όμως, και θα είμαι εκεί με τις κάμερές μου, με τα μικρόφωνά μου, με ό,τι χρειαστεί, να βγάλω υλικό, να βοηθήσω σε οτιδήποτε, ακόμα και αν δεν συμμετέχω εγώ ο ίδιος. Και αυτό γιατί θέλω να στηρίξω την προσπάθεια, θέλω να στηρίξω την κοινότητα, θέλω να στηρίξω όλη τη φάση, και προπάντων να στηρίξω τον Κωνσταντίνο, γιατί τον γουστάρω και μου αρέσει αυτό που κάνει και μου αρέσει που έφτιαξε κανάλι, και θέλω να ανέβει, θέλω να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στο YouTube, και θέλω να ανεβαίνει η φάση γενικώς, άσχετα αν μπορώ εγώ να συμμετέχω ή όχι. Αυτά λοιπόν, αγόρια μου, δεν θα σας κουράσω άλλο. Όπως είπα και στο προχθεσινό βίντεο που ανέβασα, άσχετο αυτό το κομμάτι, ήταν να κάνουμε ένα live χθες Τρίτη το βράδυ. Δυστυχώς προέκυψε ένα πρόβλημα με το ίντερνετ στο γραφείο και δεν μπόρεσα να το κάνω. Θα το κάνω όμως άμεσα, αύριο μεθαύριο. Θα το δείτε, θα το ανεβάσω, και εκεί πέρα μπορούμε να συζητήσουμε σε αυτό το live οτιδήποτε θέλετε, και για αυτό το θέμα και για οτιδήποτε άλλο. Αφήνω και ανοιχτή την πρόσκληση στον Κωνσταντίνο, αν δει το βίντεο αυτό και γουστάρει να συμμετέχει, να έρθει στο live μου, να κάνουμε βίντεο Skype κλίση σαν φιλοξενούμενος και να τα πούμε όλοι μαζί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά από μένα. Σας χαιρετώ, γιατί έχω μπει ήδη στο κέντρο της Αθήνας. Ξέρετε ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχω σκάσει υδρώνω, το βλέπετε. Είμαι να βελάξω. Σας φιλώ. Καλά να περνάτε. Καλή συνέχεια. Και εύχομαι το Drug Challenge να γίνει πραγματικότητα. Φιλιά πολλά.